για τη δραστηριότητα του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας τη χρονιά που πέρασε, αλλά και το ρόλο του αναφορικά με την πανδημία, μίλησε ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Χρήστος Παπαθανάκης. Ο κύριος Παπαθανάκης ενημέρωσε τους κατοίκους της περιοχής για το σημαντικό έργο που γίνεται στο Κέντρο Υγείας, τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Όσον αφορά τους εμβολιασμούς στο Εμβολιαστικό Κέντρο Υγείας Ορεστιάδος, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πορεία ευθύνουσα τον αριθμό των ραντεβού ημερησίως. Πράγματι, είμαστε στα 70 με 60 άτομα περίπου κάθε ημέρα, από ποσοστά τα οποία ήταν μέχρι 280 πριν από λίγο καιρό. Αυτό είναι και λογικό, γιατί πλέον έχουν τελειώσει οι τρίτες δόσεις, οπότε κατά συνέπεια έχει πέσει ο αριθμός και δεν υπάρχουν και καινούργιες νέες δόσεις. Πρέπει να πω ότι όλο αυτό το διάστημα, ιδίως όταν τα ποστά ημερησίως ήταν πάρα πολύ ανεβασμένα, η δικιά μας δομή είχε δοκιμαστεί ποικιλοτρόπως όσο αφορά και την οργανωτική και την λειτουργική της επάρκεια για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτά τα δεδομένα. Αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά. Βέβαια, με μια καταπώνηση του προσωπικού. Πρέπει να πω ότι από την αρχή της εμβολιαστικής καμπάνιας μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 43.000 δόσεις εμβόλιων στο κέντρο μας. Πράγμα που καταδεικνύει τη δικιά μας προσπάθεια για εξυπηρέτηση όλου του όγκου των ασθενών που επιθυμούν να εμβολιαστούν. Και παράλληλα, πρέπει να πω ότι σημαντικός είναι και ο ρόλος μας όσον αφορά τη διαγνωστική προσπάθεια που κάναμε. Να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουν κάνει 15.000 περίπου rapid test στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδος. Και αυτό είναι η μεγάλη μας συμβουλή όσον αφορά τη διάγνωση των θετικών κρουσμάτων. Ειδικό κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό κατοίκων εμβολιασμών και συνεχίζει, όπως και εμβολιασμούς μικρών παιδιών. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρθει από την πολιτεία για να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι καθυλωμένοι στο κρεβάτι για διάφορους λόγους, μερικώς η ολική καθύλωση. Οπότε εμείς σε τακτά χρονικά διαστήματα κάνουμε ομάδες που αποτελούνται από ιατρό και από νοσηλευτή και πηγαίνουμε στα διάφορα χωριά προς τον εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει 70 εξορμήσεις σε χωριά και οικισμούς των Δήμων Ορεστιάδος και Δημοτήχου και έχουμε εμβολιάσει περί τους 1.100 ασθενείς οι οποίοι ήταν ανήμποροι προς μετακίνηση. Μία άλλη υπηρεσία που έχει αρχίσει εδώ και 3 μήνες περίπου είναι οι εμβολιασμοί των παιδιών από ηλικία 5 ετών μέχρι 11, που 11 και πάνω πάνε κανονικά στο εμβολιαστικό κέντρο. Και μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί περίπου τα 600 άτομα με 1-2 ραντεβού εβδομαδιαίως που είναι Τετάρτη και Σάββατο. Αυτά όσο πρόκειται για τον εμβολιασμό. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα δραστηριότητα στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας είναι η λειτουργία του ιατρείου για όσους έχουν νοσήσει από COVID. Θέλω τώρα να δείξω λίγο ένα θέμα για το ιατρείο παρακολούθησης ασθενών post-COVID, το οποίο έχει θεσπιστεί με πρωτοβουλία της 4ης ΥΠΕ και έχει σκοπό να παρακολουθήσει όλους εκείνους ασθενείς οι οποίοι έχουν νοσήσει βαριά ή μέτρια, δηλαδή νοσηλευθήκαν ή διασωληνωθήκαν στο νοσοκομείο και οι οποίοι προφανώς σε βάθος χρόνου θα παρουσιάσουν διάφορα κατάλοιπα της νόσου. Πράγματι, από την νόσηση του κορονοϊού, πάρα πολλά όργανα και σύστηματα του οργανισμού μπορούν να παρουσιάσουν διάφορα προβλήματα, όπως μπορεί να είναι κόπωση, όπως μπορεί να είναι αυθραγίες, όπως μπορεί να είναι θωρακικό άλογος, διαταραχές ύπνου και άλλα συμπτώματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν την ανησυχία των ασθενών και τα οποία θα χρειαστούν ίσως να βγουν και θεραπευτική αγωγή. Οπότε όλοι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι έχουν διασωληνωθεί ή έχουν νοσήσει σοβαρά μπορούν να προσέρχονται σε αυτό το ιατρείο που έχει συσταθεί. Θα λειτουργεί 1-2 φορές την εβδομάδα, να ζητήσουν τη βοήθεια, τη διευκρινήσεις γύρω από τα συμπτώματα που παρουσιάζουν και ενδεχομένως και θεραπευτική αγωγή εφόσον αυτή χρειαστεί. Στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδος είναι υπεύθυνη η κυρία Γέννη Ζεκενοπούλου και η οποία μπορείτε να κόσμο να παίρνει τηλέφωνο για να κλείνει ραντεβού τις πρωινές ώρες. Ο κύριος Παπαθανάκης έκανε έναν απολογισμό της δραστηριότητας του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας και ειδικότερα των τμήματων. Ειδικότερα, παθολογικά ιατρία ήταν 4.000 επισκέψεις, έκτακτα παθολογικά 8.000, έκτακτα χειρουργικά 3.136, γυναικολογικό 749, παιδιατρικό 900, οδοντιατρικό 1.671, μικροβιολογικό εργαστήριο 1.083, ακτινολογικό εργαστήριο 1.400, τμήμα εμβολιασμών 1.136, καρδιολογικό ιατρείο 2.254.
Χοριλά Ιατρείου 1021. Κοινωνική λειτουργή 530 και μετανάστες 450. Ήθελα να κλείσω και με ένα απολογισμό όσον αφορά την δραστηριότητα του Κέντρου Υγείας όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία μας δοκιμάσαν πάρα πολύ. Εμείς το στίγμα που είχαμε όλη αυτή την περίοδο ήταν να συγκεράσουμε τις ανάγκες του εμβολιαστικού κέντρου με εκείνες τις ανάγκες της μονάδας μας σαν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή, ήθελαμε να μην κάνουμε εκπτώσεις όσον αφορά τη λειτουργία και είμαστε ήταν ο στόχος λοιπόν να είμαστε κοντά στον ασθενή και στον πολίτη της περιοχής και να του παρέχουμε τις καθιερωμένες ιατρικές παροχές, είτε αυτές είναι συνταγογραφικές, είτε είναι αντιμετώπιση χρονιών νοσημάτων ή και φυσικά των οξέων επιτάγων χειρουργικών ή παθολογικών νοσημάτων. Πρέπει να πω ότι συνολικά αν ανθρίσουμε όλες τις παρουσίες των ασθενών καθημερινά στο κέντρο υγείας, σε τέτοια βάση που φτάνουμε σε ένα νούμερο γύρω στις 56.000, το οποίο αν το διαδέσουμε στις 240 εργάσιμες ημέρες που έχει ο χρόνος, μας βγάζει ένα μέσο όρο γύρω στα 234 άτομα ημερησίως που εξυπηρετούνται από το κέντρο υγείας σε όλες τις δομές. Αυτό καταδεικνύει και την προσπάθειά μας και την ποσότητα αλλά και την ποιότητα της εργασίας μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μια μερίδα του κόσμου, μικρότερη βέβαια σε σχέση με το παρελθόν, η οποία έχει σχηματίσει μια απαξιωτική γνώμη για το κέντρο υγείας και γίνεται προσπάθεια από μέρους μου και από όλους μας να ανατραπεί αυτή η εσφαλμένη εντύπωση. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όλο τον κόσμο ο οποίος έχει κάτι να προσάψει στο κέντρο υγείας, κάποια δυσαρέσκεια, κάποιο παράπονο, να μην καταφεύγει στα μέσα μαζικής δικτύωσης, όπου σε στυλ κουτσουμπολιά να εκθέτει μερικά πράγματα, αλλά να απευθύνεται στη διεύθυνση του κέντρου υγείας, η οποία θα πρέπει να επιμεληθεί του θέματος, να το λάβει υπόψη και να το αντιμετωπίσει. Έτσι θα είναι καλύτερα για όλους και θα δικαιωθεί αυτός που έχει προφανώς κάποιο παράπονο, αλλά και εμείς θα βελτιώσουμε την εικόνα μας και τη δουλειά μας. Κύριε Παπανάκη, εσείς ως διευθυντής γενικά βάζετε θετικό πρόσημο στο κέντρο υγείας που όλο αυτό το διάστημα που εκφορτώθηκε και μας δώσει πολλές αρμοδιότητες. Ασφαλώς. Πρέπει να σας πω μόνο ένα στιγμή για να καταλάβετε τον όγκο δουλειάς, ότι μόνο για τις ανάγκες του εμβολιαστικού κέντρου, ιδίως στις περιόδους που ήταν της αιχμής, δηλαδή θα ήταν τα 280 ραντεβού την ημέρα, χρειαζόταν γύρω στις 200 βάρδιες του προσωπικού μόνο για τις ανάγκες του εμβολιαστικού κέντρου. Φαντάζεστε για όλο το υπόλοιπο και άρα δηλαδή η προσπάθεια που καταβάλαμε. Μέσα αυτά βάλετε και τις άδειες του προσωπικού λόγω γνώσης, λόγω ειδικής άδειας. Είχαμε όλα πάρα πολλά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι δεν επεξελθούμε αρκετά καλά με την προσπάθεια όλων και αυτό αξίζει πραγματικά να σε έπαιρνε σε όλο το προσωπικό.